Τουρκική ακτεωρός κάνει επικίνδυνους ελιγμούς δίπλα σε σκάφος του ελληνικού λιμενικού. Αναπτύσσει ταχύτητα, το προσπερνάει και του κλείνει για δευτερόλεπτα τη θαλάσσια δίωδο. Παραμονεύει ο κίνδυνος ατυχήματος και εμβολισμού. Στη συνέχεια φαίνεται να απομακρύνεται. Οι χειρισμοί των έμπειρων ελληνικών λιμενικών αποφεύγουν ένα επεισόδιο. Η πρόκληση όμως είναι σαφής. Όλα ξεκίνησαν όταν ένα φορτηγό πλοίο υπό ξένη σημαία, το οποίο συμμετείχε σε έρευνες για ναυάγιο που είχε προηγηθεί στη θαλάσσια περιοχή 3,8 μιλίων νότια της Αμνιοπούλας, εντόπισε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων μία σωρό. Ο καπετάνιος όμως πήρε πρωτοβουλία και ενημέρωσε την τουρκική ακτοφυλακή. Η τουρκική ακτεωρός, χωρίς να χάσει χρόνο, έσπευσε στο σημείο. Ενώ το πλέον σοβαρό, το οποίο δείχνει και τις προθέσεις τους, είναι ότι οι Τούρκοι λιμενικοί έβγαλαν ακόμη και όπλα για εκφοβισμό. Όλο αυτό περιστατικό διαδραματίστηκε παρουσία σκάφους, ιταλικού σκάφους της δύναμης Frontex, το οποίο κατέγραψε το περιστατικό και, από όσο γνωρίζουμε, θα ενημερώσει σχετικά και τον οργανισμό Frontex. Σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής προκαλεί εισερχόμενος στα ελληνικά χωρικά ύδατα, επιθυμώντας ίσως να προκαλέσει κάποιο επεισόδιο. Η Άγκυρα δεν σταματά να επιδεικνύει την ανοχή της και απέναντι στους εμπόρους ανθρώπων. Στο βίντεο ντοκουμέντο που βλέπετε, λιμενικοί μέσω θερμικής κάμερας εντοπίζουν πάνω στη βραχονισίδα Μανδηλού στην Εύβοια 9 άτομα να σηκώνουν τα χέρια τους, να κάνουν σήματα, να καλούν σε βοήθεια. Το σκάφος προσεγγίζει και τους διασώζει. Με ένα σάπιο εστιαφόρο, 68 κατά δήλωσή τους μετανάστες, υπό την ανοχή των τουρκικών αρχών, ξεκίνησαν από τα τουρκικά παράλια με προορισμό την Ιταλία. Να σταματήσει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού για να σωθούν ανθρώπινες ζωές, κάλεσε την Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό δίκτυο της Λιθουανίας. Ir šie žmonės išplaukia nuo Turkijos krantų ir manau, kad Turkija gali kur kas daugiau nuveikti siekiant užkardyti. Τα δύο ναυάγια σε μια νύχτα ακραίων καιρικών φαινομένων έχουν θέσει σε εγρήγορση τις ελληνικές αρχές, καθώς βλέπουν πως μεθοδευμένα τα μάτια της τουρκικής ακτοφυλακής μένουν ερμητικά κλειστά.